Κύριε Βούλγαρη, καλησπέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαιρόμαστε που συνομιλούμε για την παραγωγή αυτής της συνέντευξης, του podcast. Και θέλω να ξεκινήσω λίγο κάνοντας ένα μικρό ιστορικό. Πώς βρεθήκατε από την Ελλάδα στην Γερμανία, στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας? Σήμερα είστε εκδότης, εκδίδετε μία μηνιαία εφημερίδα με ένα αρκετά μεγάλο τιράζ, γύρω στα 10.000 φύλλα. Έχετε και την διαδικτυακή έκδοσή της. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είστε την περίοδο αυτή στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Καλώς ορίστε στο News Hub. Κύριε Βαρδάκη, καλησπέρα σας στους ακροατές και στους αναγνώστες σας. Καλησπερίζω την όμορφη Κρήτη, τους όμορφους και ζεστούς ανθρώπους. Βρίσκομαι στους χώρους της Γερμανίας από το 1997, όταν η Ελλάδα έτρεχε με τρελούς ρυθμούς ανάπτυξης, άτομο μέσα στην αγορά, ήμουν μεσίτης ασφαλιών. Κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν ιδιαίτερα, οπότε μέσα προβληματισμό το τι θα πρέπει να δω, αποφάσισα να μετακινηθώ σε μια μεγαλύτερη αγορά, που ήταν η Ευρώπη για εμάς, μέσα από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανοιχτής Αγοράς, και ιδιαίτερα στο Ντίσσελντορφ, που είχε μια πάρα πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα, πάνω από 20.000 Έλληνες, και με βοήθησε στα πρώτα μου βήματα. Έτσι βρέθηκα το 1997 στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας, συλλαφίζοντας την αγορά, ζώντας μια δημόσια διοίκηση που σου δίνει τη δυνατότητα να ζήσεις αξιοπρεπώς και χωρίς ιδιαίτερο στρες, αυτό που λέμε εδώ στην Ελλάδα τις δυσκολίες του δημόσιου συστήματος, εφορίες και όλα τα λοιπά. Γνωρίζετε γερμανικά, γιατί φύγατε προ-κρίσης. Όχι, δεν γνώριζα ιδιαίτερα γερμανικά, με τα αγγλικά, και σιγά σιγά επένδυσα και λίγο χρόνο για να βελτιώσω τα γερμανικά μου και να με βοηθάει να μπορώ να τα απεξέρχομαι στις υποχρεώσεις μου. Πώς αποφασίσατε λοιπόν να γίνετε εκδότης, δημοσιογράφος και να έχετε και την διαδικτυακή εφημερίδα? Η απόφαση έχει να κάνει με το ερέθισμα από πολύ μικρό στο να ασχολούμαι με τα κοινά και με την πολιτική σκηνή της Ελλάδας και όχι μόνο. Οπότε όταν βρέθηκα από το 1997 στην Γερμανία, ασχολήθηκα πάρα πολύ ενεργά από την αρχή με την ελληνική ομογένεια, με τις ελληνικές κοινότητες, τους συλλόγους, τους φορείς, τα ελληνικά κόμματα που υπήρχαν εκεί. Υπάρχει αυτό το μικρόβιο, αυτό το μεράκι της ασχόλησης με τα κοινά, οπότε ο Ευρωπολίτης ήταν η γέφυρα το να επικοινωνώ και πιο άνετα τις σκέψεις και τις δράσεις της ομογένειας της Γερμανίας. Πότε εκδίδεται λοιπόν την εφημερίδα των Ευρωπολίτη, ποια χρονιά? Οπότε το Σεπτέμβριο του 2009, όταν πλέον η Ελλάδα έχει βρεθεί και βρίσκεται σε έναν κύκλο προ-κρίσης, αλλά έχουμε την κρίση την οικονομική, την παγκόσμια του 2008, έκρινα σωστό, μειώνοντας ό,τι υπήρχε στην ομογένεια της Γερμανίας σαν έντυπο, βλέποντας ότι ήταν φθήνουσα, να στοχεύσω και επιχειρηματικά, αλλά και κοινωνικά, να βγάλω ένα έντυπο που να είναι για όλους τους Έλληνες πολίτες, χωρίς χρώμα και χωρίς κόμμα. Μάλιστα. Και εκδίδεται λοιπόν ο Ευρωπολίτης. Η καταγωγή σας από πού είναι, κύριε Βούλγαρη? Η καταγωγή μου είναι από τη Φθιώτιδα. Έχω γεννηθεί Αθήνα, έχω μεγαλώσει Πειραιά. Αλλά είμαι ένας Ευρωπαίος πολίτης και γι' αυτό και ο τίτλος Ευρωπολίτης. Είστε πρεσβευτής της Ελλάδας στη Γερμανία. Πέρασε από 40 κύματα μετά το 2009 η χώρα μας λόγω της κρίσης και σε σχέση με την Γερμανία. Τα μνημόνια ήταν πανωτά, τα οποία επιβλήθηκαν κυρίως επειδή το ήθελε η Γερμανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς διαχειριστήκατε ως δημοσιογράφος και ως μέσο ενημέρωσης στο Ντίσσελντορφ, στο κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας, πώς το εισπράξατε όλο αυτό? Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα δύο χρόνια ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και περίεργη κατάσταση για τον ελληνισμό, έναν ελληνισμό ο οποίος αριθμούσε πάνω από 40 χρόνια στη Γερμανία. Η πρώτη και η δεύτερη γενιά να είναι ήδη ενσωματωμένη με τον εκεί πληθυσμό,
Οπότε δεν κρύβω ότι παρατηρηθήκαν φαινόμενα από τους Γερμανούς, αρκετά προκλητικά σε συμπατριώτες μας. Θυμόσαστε το περιβόητο ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε τεμπέληδες κτλ. Το να μας προκαλούν αρκετές φορές, όχι διακριτικά, έτσι, και να μας λένε ότι και ό,τι έχουμε δημιουργήσει είναι λόγω του ότι μας έχουν στηρίξει οικονομικά οι ίδιοι τους οι Γερμανοί. Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου, και εφόσον αυτό δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα, ήταν σε όλο τον Νότο, και σήμερα που μιλάμε το βλέπει και το βιώνει και η ίδια η Γερμανία, γιατί βρίσκεται μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια πολύ σοβαρή οικονομική ύφεση, έτσι, ήρθε και εξομαλύνθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα, σε σχέση και με τις, να πάμε στο σήμερα, σε σχέση και με τις εκλογές που έρχονται, Έλληνες ομογένειες στη Γερμανία, τι μηνύματα εισπράτεται, θα συμμετάσχουν στις εκλογές ή υπάρχει μια απολύτικη συμπεριφορά απέναντι στα τεκτενόμενα τα πολιτικά στην χώρα μας? Θα έλεγα ότι δεν είναι απολυτική η συμπεριφορά. Ίσα-ίσα υπάρχει μια σοβαρή απογοήτευση από τους Έλληνες απόδημους, γιατί η ελληνική διασπορά πάλευε χρόνια να αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής με την επιστολική ψήφο στα πεπραγμένα της Ελλάδος. Ο νόμος που έγινε το 2019 δεν καλύπτει, γιατί ο περιορισμός που βάζει ότι στα 35 τελευταία χρόνια θα πρέπει να υπάρχει διαμονή 2 χρόνια μέσα στην Ελλάδα, αποκλείει ένα πολύ μεγάλο μέρος της πρώτης και δεύτερης γενεάς των ανθρώπων που ήταν στιλοβάτες, ένας από τους πυλώνες της οικονομίας και της ανοικοδόμησης της Ελλάδος με τα πολιτευτικά. Οπότε δυστυχώς εκφράζουν την απογοήτευσή τους. Από τους συμπατριώτες μας βέβαια που πληρούν τις προϋποθέσεις για να εγγραφούν, αν θα μιλήσουμε με τα τελευταία, τουλάχιστον τη τελευταία ενημέρωση που έχω εγώ σαν Ευρωπολίτης, σαν εκδότης, είναι ότι την περασμένη εβδομάδα είχαν γίνει κοντά στις 20.000 αιτήσεις από όλο τον κόσμο και είχαν εγκριθεί ήδη 16.000, είναι πάρα πολύ μικρά τα νούμερα σε αυτό που προσδοκούσαμε όλοι για την συμμετοχή στις εθνικές εκλογές. Πόσες χιλιάδες είναι οι Έλληνες ομογένειοι στη Γερμανία περίπου κατά προσέγγιση? Υπολογίζουμε ότι προσεγγίζει κοντά στις 600.000. 600.000, άρα το 20.000 είναι ένα πάρα πολύ μικρό νούμερο. Οι 20.000 είναι για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο, για τη Γερμανία, πόσο τους υπολογίζετε τους ψηφοφόρους που θα συμμετάσχουν στις ελληνικές εκλογές? Δεν μας έχει δώσει κάποιο στοιχείο το Υπουργείο Εσωτερικών, οπότε δεν θα ήθελα να δώσω παρακινδυνευμένα ένα νούμερο. Πιστεύω όμως ότι είναι το υψηλότερο νούμερο που θα μας δώσουν μόλις θα κλείσουν τώρα, μια και τσαγγέλθηκε και η ημερομηνία εκλογών 21 Μαΐου. 30 μέρες πριν από τις εκλογές θα κλείσουν το δικαίωμα το να μπορεί να εγγραφεί κάποιος στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Θα μας το δώσει η Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών. Πιστεύω ότι η Γερμανία θα είναι από τις πρώτες χώρες σε συμμετοχή. Αλλά πάλι θα πούμε ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ μικρά τα νούμερα. Και εξαιρετικά, 30.000 να φτάσουμε, εξαιρετικά μικρό το ποσοστό. Έτσι δεν το συζητάμε καθόλου. Ναι, ναι. Κύριε Βούλγαρη, πέστε μας, η Ελλάδα μπήκε σε ένα κυκαιώνα κρίσεων απανωτών. Είχαμε την οικονομική ύφεση πάνω από 10 χρόνια. Ακολούθησε η περίοδος του COVID. Τώρα έχουμε την ακρίβεια. Έχουμε κύματα συνεχιζόμενα μεταναστευτικά από την Ελλάδα στη Γερμανία. Τι εικόνα έχετε? Εγώ θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι έχουμε και κύματα ανθρώπων που σκέφτονται πάρα πολύ έντονα και αρκετοί να γυρίζουν από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Γιατί έχουμε και ένα κύμα ακρίβεια στη Γερμανία. Θα πρέπει να μιλήσουμε ότι η Γερμανία στα νούμερα που θέλουν να μας δίνουν επίσημα είναι ότι έχουμε ένα πληθωρισμό της τάξης διψήφιο κοντά στο 10% χωρίς να προσμετράμε τα καύσιμα και την ενέργεια. Άρα πάμε σε μια ακρίβεια πολύ υψηλότερη από αυτό που θέλουν να δίνουν τα νούμερα του πληθωρισμού. Το βλέπουμε και από την εκτείναξη του κόστους της κατοικίας στα ενίκια. Βλέπουμε κόσμο πλέον να κοιτάζει το πώς θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Να σας ρωτήσω τώρα, γιατί εδώ είναι αιχμής αυτό. Γυρίζουν επειδή οι δουλειές που βρίσκουν δεν είναι ικανοποιητικά σε οικονομικό επίπεδο, σε επίπεδο μισθών, ή δεν βρίσκουν καθόλου δουλειά? Αν εξαιρέσουμε το επιστημονικό κομμάτι, τους συμπατριώτες μας που έχουν μια κατάρτιση και στους επιστημονικούς κλάδους, είτε είναι γιατροί, πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες,
που εκεί ναι, είναι οι αμοιβές πολύ υψηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Οι υπόλοιποι κλάδοι στο ΜΥΠ κατετρισμένο εργάτη υπάλληλο. Ανειδίκευτη είναι, θα ναι. Έλεγα, στον ανειδίκευτο υπάλληλο θα έλεγα ότι καλύτερα είναι να μπορέσει να κοιτάξει να δει πώς θα ζήσει στην Ελλάδα. Άρα εσείς λέτε τώρα που μας ακούνε αρκετοί που σκέπτονται να μεταναστεύσουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δίτη στη Γερμανία, λέτε να μην το τολμήσουν εάν δεν έχουν διασφαλίσει μία εργασία είτε στο επιστημονικό τους πεδίο ή μία εργασία ως ανειδίκευτοι εργάτες. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ξέρουν πάρα πολύ καλά τη γερμανική γλώσσα. Θα πρέπει να ξέρουν πολύ καλά πριν πάνε εκεί ότι έχουν ανθρώπους δίπλα να τους βοηθήσουν, ότι το κόστος διαβίωσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, καμία σχέση και το βιωτικό επίπεδο και το τρόπο ζωής της Ελλάδος. Θα ήθελα να πω ότι καλό είναι αυτό το κεφάλαιο των ανθρώπων που μπορούν να στηρίξουν την παραγωγή να το σκεφτούν δύο φορές. Υπάρχουν βέβαια τα μέτρα πρόνοιας της χώρας, της Γερμανίας. Είναι μια χώρα με αρκετά υψηλά επιδόματα σαν προνομιακά μέσα στο ενίκιο, στα παιδιά. Ναι, ναι. Αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα υπολογίσουν πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά. Ο συνέλληνας που έρχεται στη Γερμανία έχει βοήθεια από την εκεί ομογένεια. Εδώ θα είμαι λιγάκι καυστικός. Τι βοήθεια να έχει σε ανθρώπους που παλεύουν. Υπάρχουν σε πόλεις οργανωμένοι φορείς μέσα συλλόγους, αυτούς που λέμε ελληνικές κοινότητες, που ναι μπορούν να δώσουν κάποιες πληροφορίες, να στηρίξουν, να βοηθήσουν, αλλά μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια καταναλωτική εποχή, δύσκολη για όλους μας. Όσοι ασχολούνται με αυτούς τους χώρους το κάνουν εθελοντικά, οπότε δεν είναι εύκολο. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο, πέρα από τα γενικά μας προξενία βέβαια και την πρεσβεία, που μπορεί να απευθυνθεί και να αποταθεί κάποιος για κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Στα υπόλοιπα, όχι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή οργανωμένοι φορείς και σύλλογοι ισχυροί, που να μπορεί να απευθυνθεί ένας συμπατριώτης μας και να ξέρει ότι σίγουρα εκεί μπορώ να έχω την αρρωγή που χρειάζομαι. Μεμονωμένα υπάρχει. Οργανωμένα, πολύ περιορισμένα. Κατανοητό. Περιγράψτε μας ένα-δύο τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε ως ομογενής στη Γερμανία. Ως ομογενής στη Γερμανία με τους ανθρώπους που έρχονται τώρα ή τους ανθρώπους που βρίσκονται χρόνια εκεί. Τους μόνιμους κατοίκους, τους μόνιμους Έλληνες ομογενείς. Οι μόνιμοι Έλληνες ομογενείς προβλήματα πλέον δεν αντιμετωπίζουν γιατί έχουν ενσωματωθεί. Βρίσκονται πλέον. Θέλω να πω, σχολεία ελληνικά υπάρχουν, υπάρχει εκπαιδευτικό προσωπικό είναι άποψη. Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Η ελληνόγλωσσα, η εκπαίδευση και η εκμάθηση της γλώσσας που θα πρέπει να την φροντίζουμε και να την προστατεύουμε σαν κόρη οφθαλμού. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ελληνόγλωσσα, εκπαίδευση υπάρχει. Έχουμε αμυγή σχολεία από το δημοτικό μέχρι και το λύκειο σε λίγα κρατήδια, όπως είναι η Βαυαρία, όπως είναι η Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία. Η Βάδη Βιδεβέργη μόνο η Στουργκάρδη έχει μόνο λύκειο και υπάρχουν και αρκετά τμήματα ελληνικής μητρικής γλώσσας. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, υπάρχει καθυστέρηση από το Υπουργείο Παιδείας πολλές φορές έτσι ώστε να επανδρωθούν, υπάρχουν έλλειψη και χάνουν πάρα πολλές ώρες εκπαιδευτικές οι μαθητές. Το μεγαλύτερο μέρος των ελληνοπαίδων απευθύνονται και πηγαίνουν στα γερμανικά σχολεία. Και η Γερμανία περνάει κρίση και μάλιστα πριν από λίγα 24 ώρα πραγματοποιήθηκε μετά, θα έλεγα από ένα μακρά χρονικό διάστημα, μία πανγερμανική 24-ωρη απεργία στα μέσα ενημέρωσης, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν μόνο στα μέσα ενημέρωσης, ήταν γενική στα απεργία. Μέσα μαζικής συγκοινωνίας, ήταν γενική η απεργία. Όπως δεν μας έχουν μάθει οι Γερμανοί στις απεργιακές κινητοποίησεις, γι' αυτό ερωτώ. Μας έχουν μάθει οι Γερμανοί όμως ότι όποτε θέλουν κάτι συμμετέχουν και αυτό θα το δούμε με ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα
πριν 15 χρόνια, όταν τότε κάποιο από τα κόμματα που κυβερνούσε είχε πει ότι θα αυξήσει το ΦΠΑ και θα το πάει στα από 19% στο 23, ενώ με το κόμμα της αντιπολίτευσης, για να μην μιλήσω ποια ήταν τα κόμματα, ήταν η διαφορά 10%. Μετά από πολλές δεκαετίες υπήρχε αύξηση συμμετοχής στο εκλογικό σώμα και η διαφορά μειώθηκε στην κάλπη μόλις το 1%, οπότε απέτρεψε τότε την κυβέρνηση να αυξήσει το ΦΠΑ στα προϊόντα από 19 σε 23%. Τι θέλω να πω με αυτό? Ο Γερμανός μπορεί να μην είναι ένας λαός που να μας έχει συνηθίσει ότι είναι στους δρόμους, αλλά είναι ένας λαός που ξέρει να διεκδικεί όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση στη Γερμανία. Υπάρχει μια ύφεση, υπάρχει ένα πρόβλημα στην γραμμή παραγωγής στο βιομηχανικό κλάδο. Το γνωρίζουμε όλοι μετά την πανδημία και με τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Πολλά εργοστάσια έχουν μειώσει την παραγωγή τους. Και υπάρχει μία μέτρηση στο χώρο των οικονομικών της Γερμανίας ότι για το 2023 περιμένουν μία πτώση της παραγωγής του 20%. Οπότε αναγκάζονται να κάνουν περικοπές στις ώρες εργασίας του προσωπικού του. Αύξηση στην ενέργεια, στο κόστος της ενέργειας, αύξηση στο κόστος των καυσίμων, αύξηση στα προϊόντα κατανάλωση, είναι λυσίδα, μείωση, ναι, μείωση στις εργατόρες, άρα και στο μισθό. Αντιλαμβάνεστε ότι πλέον συμπιέζεται ο μέσος Γερμανός πάρα πολύ σοβαρά ή ο μέσος άνθρωπος που ζει στη Γερμανία. Κύριε Βουλγαρή, ολοκληρώνοντας αυτή την άκρως ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί σας, ποια είναι η εικόνα που έχουν για τους Έλληνες, για την Ελλάδα, οι μέση κατηγορίας Γερμανοί, ο μέσος Γερμανός? Ένα μεγάλο μέρος των Γερμανών έχει επισκεφθεί τη χώρα μας. Αν εξαιρέσουμε την περίοδο, την αρχή της κρίσης και την πολύ σοβαρή πίεση που δέχτηκε η χώρα και επικοινωνιακά από το πολιτικό σύστημα και προανέφερα προηγουμένως τι φαινόμενα είχαμε, είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία, επαφή, και αυτό επαφείται και στην ομογένεια που είναι ενσωματωμένη. Θεωρούμαστε η πρώτη ξένη ομάδα που είμαστε πάρα πολύ καλά ενσωματωμένοι στη χώρα, οπότε θα έλεγα ότι δεν έχουμε προβλήματα. Θα ενθυμίσετε κι εσείς και θα συμφωνείτε μαζί μου, το όνομα Φούχτελ είναι ένα όνομα εφιάλτης για τους Έλληνες. Το όνομα Φούχτελ δεν θα έλεγα τώρα εφιάλτης. Ο Φούχτελ έκανε μια συγκεκριμένη... Για τους Έλληνες, λόγια σας, για μας. που αυτός επέβαλε ουσιαστικά μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τρία μνημόνια. Δεν ξεχνάμε. Ναι, μιλάμε για τον Στόιμπλε που ήταν ο Υπουργός Οικονομικών. Ο Φούχτελ ήταν ο επιτεταμένος στην ελληνογερμανική επαφή προς τα έξω. Έτσι, επιτεταμένος από την καγκελαρία. Ο Σόιμπλε σαν Υπουργός Οικονομικών, ναι, μας πίεζε και αν θυμόμαστε όλοι πάρα πολύ καλά ότι πίεζε το να βγούμε και από τον ισχυρό πυρήνα του ευρώ. Έτσι. Αυτά τα έχουμε αφήσει πίσω. Αλυσμόνητα όλοι... πρόσωπα, σωστά. Αλυσμόνητα. Ναι. Γιατί δυστυχώς βρίσκεται όλη η Ευρώπη σε μια πολύ δύσκολη οικονομική φάση. Ύφεση. Το διάστημα αυτό είστε στην Κρήτη. Τι ακριβώς κάνετε? Το διάστημα αυτό για τέταρτη φορά είμαστε φιλοξενούμενοι από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Κρήτης. Είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα στο νησί σας. Της περιφέρειας Κρήτης, λέτε. Της περιφέρειας Κρήτης, ναι. Της περιφέρειας Κρήτης. Είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα μια αποστολή, μειχτή αποστολή Γερμανών δημοσιογράφων, bloggers, αλλά και εμπόρων, με τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Fund το πρόγραμμα της προβολής των pop προϊόντων του νησιού. Γίνανε συναντήσεις B2B, επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ παραγωγών και εμπόρων και επισκέψεις σε παραγωγούς αλλά και στα μουσεία της Κρήτης, των μπλόκερ και των δημοσιογράφων, έτσι ώστε να προβληθεί και να δοθεί μια υπεραξία πάνω σε αυτά τα υπέροχα προϊόντα που βγάζει το νησί σας.
Θετικό όλο αυτό και μακάρι το εγχείρημα να επιτύχει για να έχουμε όσο το παραπάνω περαιτέρω εξαγωγή ελληνικών και κριτικών προϊόντων στη γερμανική αγορά. Ναι, και πιστεύω ότι είναι από τις πιο ουσιαστικές δράσεις, γιατί η Ελλάδα είμαστε μια μικρή χώρα με μικρούς αριθμούς σε παραγωγή, οπότε αυτό που θα πρέπει να στοχεύσουμε όλοι είναι, εμείς βέβαια από τη δουλειά μας, να το προβάλλουμε και το προβάλλουμε καθημερινά όσο γίνεται την αξία της Ελλάδος και την ποιότητά μας, αλλά να το κατανοήσουν και οι πληθυσμοί έξω εδώ. Θα πρέπει να στοχεύσουμε στη ποιότητα. Κύριε Βούλγαρη, ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνέντευξη και θα ήθελα να έχουμε την επαφή αυτή όποτε μας δίνετε το περιθώριο ή ευκαιρία να συνομιλούμε να τα λέμε. Εμένα χαρά μου και τιμή μου κύριε Βαρδάκη και πάλι να ευχαριστήσω για την τιμή αυτή να συνομιλήσω μαζί σας. Στη διάθεσή σας όποτε θέλετε να χαιρετήσω τους ακροατές και τους αναγνώστες σας. Καλή δύναμη στο δικό σας έργο. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.